μαθητών μάθει ιδιαίτερα διατυπωτικά. Λέγομαι Ζανίκο Αγιανική και είμαι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Χειδεμόνων των μαθητών του Δήμου Κορδελίου Ευώς με Αριστοτέλης. Κυρία Ζανίκο, πείτε μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στα παιδιά εδώ πέρα. Ο δίσμος μας είναι δεύτερος στη Βόρεια Ελλάδα και σε αριθμό 18.000 μαθητών. Η κατάσταση είναι τραγική, η δυσκολική στέγη. Γι' αυτό και σήμερα, μαζί με τον ΙΤΑ Σύλλογο των Εκπαιδευτικών και όλους τους λόγους των νέων και κυβερνώνων, κινητοποιούμαστε, που δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό, και διεκδικούμε την άμεση ανέργεση σχολικών κτηρίων. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τα σχολεία. Σχολεία τα οποία βρίσκονται δίπλα σε μετροποστάσια, σχολεία τα οποία είναι σε υπόγεια, σχολεία τα οποία περνάμε δρόμους για να κάνουμε το μάθημα, συστεγαζόμενα σχολεία, σχολεία κάτω από κερκίδες και το κυριότερο, καινούργια σχολεία με προκατέθουσες. Είναι εδώ και 15 χρόνια. Αυτό μόνο γίνεται, μόνο προκάτεθουσες στις αυλές των σχολείων. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα καταθέτουμε ψήφισμα, η Ένωση Γονέων και Κυβερνώνων, και στο Δήμο και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, και ζητάμε την άμεση ανέγερση σχολικών κτηρίων. Αυτό.